Οι εκλογές στην ιεραρχία τελείωσαν. Η Καβάλα ετοιμάζεται να υποδεχτεί στην πόλη τον νέο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, Στέφανο Τόλιο, ο οποίος μπορεί να μην είναι αυτός που η πλειοψηφία των πολιτών θα ήθελε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες του δηλώσεις, θα κάνει ό,τι μπορεί, έτσι ώστε να προσεγγίσει περισσότερους πολίτες στην Εκκλησία, αλλά και να συνεχίσει το μεγάλο έργο που άφησε πίσω το μακαριστός Μητροπολίτης Προκόπιος. Α, δεν το ξέρω, Κωμή, ούτε το όνομά του δεν άκουσα στην τηλεόραση. Ήρθε ο Μητροπολίτης ο καινούριος. Έρθει τον Νοέμβριο, αλλά πιστεύετε θα συνεχίσει το έργο του μακαριστού? Δεν έχω τέτοια. Δεν ρωτάω, δεν βγαίνω πολύ πολύ έξω. Πιστεύετε θα το συνεχίσει όμως το έργο του? Πώς θα είναι, θα είναι? Δεν ξέρω, πάντως αυτός που έφυγε ήταν πάρα πολύ καλός. Αν είναι τέτοιο άτομο που θέλει να κάνει στον κόσμο, θα κάνει. Αν είναι τέτοιο άτομο μόνο για την πάρτη του, δεν κάνει τίποτα. Αν δεν το ξέρεις τα έργα του, πώς να απαντήσεις, για? Έτσι δεν είναι, ναι. Αν δεν ξέρεις πώς θα απαντήσεις. Για τούτον που έφυγε καλά. Δεν μπορώ να πω άλλο τίποτα. Μακάρι να είναι ευλογημένος και να είναι για όλο τον κόσμο. Η κοινωνία, οι πολίτες, οι φορείς πάλεψαν, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν έτσι ώστε να γίνει νέος Μητροπολίτης ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Κίτσος. Ωστόσο, ο πατέρας Παύλος είχε την ευκαιρία να νιώσει την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του, όσο τον υποστήριξαν με όποιο μέσο διέθεταν και μάλιστα σε μια διαδικασία που ο ίδιος ουδέποτε προκάλεσε. Λίγο όμως είδα στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω περισσότερα πράγματα, δεν μπορώ να πω κάτι. Πιστεύετε θα συνεχίσει το έργο του μακαριστού, του κ. Προκόπου? Πιστεύω ότι θα το συνεχίσει, δεν μπορεί, δεν γίνεται αλλιώς. Να είναι δηλαδή το ίδιο, εξίσου καλό? Πιστεύω να είναι, έχω ακούσει ότι είναι καλός, είναι πολύ καλός, έτσι έχω ακούσει. Τώρα περισσότερα πράγματα πρέπει να τον δούμε και στην πράξη. Ωστόσο δεν βγήκε ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Κίτσος δυστυχώς. Δεν βγήκε, άκουσα και γι' αυτό πάρα πολύ καλά λόγια. Έβαλε υποψηφιότητα για άλλη φορά. Κυροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκη. Το σχόλιο σας πώς πιστεύετε θα είναι, θα συνεχίσει το έργο του μακαριστού? Σίγουρα θα το συνεχίσει. Ελπίζω βέβαια να πάει και προς το καλύτερο. Ό,τι έκανε ο προηγούμενος Μητροπολίτης, να πολλαπλασιάσει το έργο ο νέος. Και του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του και καλό κουράγιο. Μάλιστα. Δεν βγήκε εν τέλει δυστυχώς ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Κίτσος που θέλαμε όλη την κοινωνία. Εντάξει, όλη η κοινωνία τον ήθελε, αλλά άλλοι αποφασίζουν. Είχαμε την τιμή χτες να παρευρεθούμε στη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου. Ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Τόλιος και νυν Μητροπολίτης μας. Ένας άνθρωπος εξαίρετος. Πρώτη φορά τον γνώρισα χθες. Μιλήσαμε για λίγο. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τη Μητρόπολη μας, ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ότι θα έρθει, πιστεύω ότι θα φέρει κόσμο στην Εκκλησία ο νέος μας Μητροπολίτης, και σε συνάρτηση με τον πατέρα Παύλο, με τον οποίο επίσης μίλησα χθες και διέκρινα μια ηθική ικανοποίηση που είχε από όλη αυτή τη διαδικασία και μια χαρά και αγαλίαση που αισθάνθηκε και μου την εξέφρασε και προσωπικά, πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο για τη Μητρόπολη Καβάλας και θα προσφέρουν πάρα πολλά στο εκκλησίασμα.